Τα διόδια στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης μπαίνουν ξαφνικά στο κάδρο από την κυβέρνηση μετά και τις πυκνές αναφορές του Υφυπουργού Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε στο σενάριο αυτό, λέγοντας πως είναι καιρός η κουβέντα να πιάσει και θέματα ταμπού. Δηλώσεις που άναψαν φωτιές σε τοπικό επίπεδο και με τις αντιδράσεις να είναι ποικίλες σε επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού, όπως σε ταξί, τουριστικά πούλμαν και όχι μόνο. Μπορεί να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας χωρίς διόδια, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος να συνδέει το νησί από το ένα άκρο στο άλλο. Πραγματικά δεν θέλουμε τα διόδια, γιατί δεν έχουμε και άλλη διέξοδο. Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερος παράλληλος δρόμος, έτσι ώστε εκείνος ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τον κύριο, το βόρειο οδικό άξονα, να πληρώνει τα διόδια του και να το χρησιμοποιεί. Και ο άλλος ο οποίος δεν θέλει για τους δικούς του λόγους ή δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να χρησιμοποιήσει τους παράλληλους δρόμους. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην Κρήτη. Εσείς συμφωνείτε με τα διόδια? Όχι, προφανώς. Δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι μπορεί να κατασκευαστεί, είναι και μόνο ένας άξονας. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή να αναγκάζονται οι κριτικοί να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο για τη δουλειά τους και να πληρώνουν διόδια. Κοιτάξτε, είναι για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των πολιτών. Ας μπουν και διόδια. Και τι έγινε? Ένας καφές λιγότερο στο μήνα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα, γιατί μέχρι τώρα είμαστε μονόλογοι. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ξεκινάνε λάθος. Αν ξεκινάς πρώτα από τα διόδια και μετά στο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος αφαιρεί πάρα πολλές ζωές, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι ξεκινάμε ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις μελέτες. Αν οι αυτοκινητόδρομοι που θα μας παρέχουν είναι σωστοί, βεβαίως να πληρώνουμε διόδια. Αλλά με κάποια κριτήρια. Έτσι. Γιατί είναι, η Κρήτη μας είναι λίγο ιδιόμορφη. Πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε στους αγρούς τους. Για ασφάλεια το τέτοιο να κάνουν, αλλά για να πληρώνουν παραπάνω έξοδα, δεν το βλέπω σωστά. Δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Εκτός αυτού θα βάλουν ακόμα ένα επιπλέον, ας πούμε, βάρος στην τσέπη του πολίτη. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι αρκετά είναι. Τα διόδια για μένα όχι, να φτιαχτεί το τμήμα, ναι, εννοείται. Τα διόδια σίγουρα επιβαρύνουν τον κόσμο. Οικονομικά, φόρους. Ας γίνει αυτός ο περιβόητος οδικός άξονας που είναι δράμα για τους επαγγελματίες ή για όλους τους φορείς που ασχολούνται ειδικά με τον τουρισμό, να γίνει επιτέλους μια υποδομή. Ποια είναι η υποδομή? Ένας δρόμος δεν υπάρχει. Οι πελάτες γελάνε. Ο ΒΟΑ κοίτα στον αέρα, υποστηρίζει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για έναν ασφαλή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ζητούν τοπικοί φορείς. Και αυτό το οποίο έχω τονίσει στον κύριο Μητσοτάκη, πάρτε τα θετικά που έχουν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και να προχωρήσετε στη δική σας αρχιτεκτονική. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, να τρέξουν διαδικασίες και να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν συντομότερο την δημοπράτηση του έργου αυτού. Οποιαδήποτε αλλαγή σημαίνει η νέα καθυστέρηση και πάμε μετά το 2023. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτές οι αλλαγές, ναι, μετά το 2023 προς 2024 μπορεί να ξεκινήσει. Εμείς σαν τεχνικό επιμελητήριο καλούμε τη σημερινή κυβέρνηση, ας είμαστε εμείς ο τόπος συνάντησης όπου θα μπορέσει η Κρήτη να ενημερωθεί. Τελικά υπάρχουν μελέτες, κύριε Αβρέτη? Κάποιες δεν υπάρχουν, είναι προφανές ότι όλος ο άξονας μελέτες δεν έχει. Το συγκεκριμένο θέμα για το βόρειο οδικό άξονα θα μιλάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα πρέπει να μεταφερθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης του ΒΟΑΚΤΙ, του Οδικού Συστήματος Κρήτης, στην περιφέρεια Κρήτης. Ούτε στο Υπουργείο, ούτε στον ΟΑΚ.